πάμε να δούμε ένα βίντεο που ετοίμασε η Βάσο Τσιμάρα, που είναι η σοβαρή πλευρά μιας αστείας τέχνης, πολιτική γελιογραφία. Πάμε να δούμε αυτό το βίντεο και αμέσως μετά θα υποδεχτώ εδώ δύο πολιτικούς γελιογράφους. Ο Αρίσταρχος Παπαδανίλ κατάφερε και συγκέντρωσε στο Λεύκωμα ελληνική πολιτική γελιογραφία έργα Ελλήνων γελιογράφων από τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι και τις μέρες μας. Το συγκεκριμένο βιβλίο «Η ελληνική πολιτική γελιογραφία, η σοβαρή πλευρά μιας αστείας τέχνης» ξεκίνησε ως μια ερευνητική εργασία όπου στον Αθηναϊκό Καλλιτεχνικό και Τεχνολογικό Όμιλο, ACTO, όπου έκανα τον μπάτσελορ γραφιστικής, σκέφτηκα ότι θα ήταν καλό να προχωρήσει περαιτέρω η έρευνα, γιατί και εμένα με ενδιαφέρε πάρα πολύ. Και έτσι πήρε αυτή τη μορφή, την τελική, μορφή λευκώματος πλέον, μια έρευνα λεύκωμα, η οποία περιέχει πάρα πολλές γελιογραφίες, παλιές, μέχρι τώρα βέβαια, εκ των τελευταίων 160 ετών όπου έχουμε τη γελιογραφία στην Ελλάδα. Έτσι η μορφή αυτή είναι πιο ελκυστική, για να μην είναι μόνο κείμενο, γιατί μιλάμε για εικόνα. Το δεύτερο μέρος της έρευνας, δηλαδή η συλλογή των εικόνων, διήρκησε περίπου ένα εξάμηνο, όπου συνεργάστηκα με ιδρύματα όπως το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, η Δημοτική Πινακοθήκη Αθηνών, η Βουλή των Ελλήνων, το ΕΛΙΑ, Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, και το Ίδρυμα Μπότση. Βρήκα γελιογραφίες οι οποίες είχαν τόσο εικαστικό ενδιαφέρον, όσο και θεματικά ένα διαχρονικό χαρακτήρα. Το Λεύκωμα περιλαμβάνει 350 γελιογραφίες από διάφορες συλλογές, όπως για παράδειγμα της Γιαναδίου Βιβλιοθήκης και της Βουλής των Ελλήνων, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και γελιογραφίες από τα προσωπικά αρχεία του σκητσογράφου Σπύρου Ορνεράκη, καθώς και του Προέδρου του ΕΛΙΑ, Μάνου Χαριτάτου. Ασχολούμαι με το κόμικ και διαπίστωσα ότι ειδικά στον ελλαδικό χώρο η ιστορία μας είναι περισσότερο στη γελιογραφία, όχι τόσο στα κόμικ, και γι' αυτό αναζήτησα την ιστορία αυτή. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο χώρος του βιβλίου και δεδομένου ότι και αυτή η συγκεκριμένη έρευνα αξιολογήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, πήγε στην έκθεση της Φραγκφούρτης και εκπροσώπησε την Ελλάδα, μαζί με κάποιες άλλες εκδόσεις βέβαια. Ήδη υπάρχει μια σκέψη για ένα αφιέρωμα σε έναν μεγάλο γελιογράφο, το οποίο θα γίνει ίσως το καλοκαίρι. Στο πρωτογενές ερευνητικό αυτό υλικό περιλαμβάνονται συνεντεύξεις των Κιρ και Ορνεράκη, ενώ ο Αρίσταρχος Παπαδανίλ έχει συμμετάσχει και εκπροσωπήσει τη χώρα μας σε πολλές εκθέσεις βιβλίων σε Ελλάδα και εξωτερικό.